Και πώς καταλήγετε σε αυτό το συμπέρασμα? Είναι μια εκτίμηση δική μου με βάση τα τραύματα που διαπιστώθηκε ότι είχε. Δηλαδή δεν μπορούσε ένας από μόνος του να τον στραγγαλίσει και ταυτόχρονα να τον κρατά από το δεξί χέρι τόσο σφιχτά που να έχει σημάδια, σοβαρά σημάδια, και να προκαλεί προβλήματα και εξωτερικά τραύματα και ρίξη σε τον οργάνο. Να μετακινηθείτε λίγο, κύριε Μάτσα, γιατί δεν ακούγεστε καλά και είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Ναι, εκτιμώ τώρα, καλά, τώρα είναι καλά. Εκτιμώ λέγω ότι ο ένας τον κρατούσε, ο άλλος προσπαθούσε να τον στραγγαλίσει και θα πρέπει να υπήρχε και ένας τρίτος ο οποίος τον χτυπούσε στο στομάχι, στο στέρνο, του προκάλεσε κατάγμα στέρνου και ρήξη εσωτερικών ζωτικών οργάνων που είναι ασύμπατα με τη ζωή. Άρα οι δολοφόνοι είναι τρεις. Αυτό είναι η εκτίμηση δική μου. Ναι. Κύριε Μάτσα, η δολοφονία έγινε εκεί ή έγινε κάπου αλλού και τον μεταφέραν εκεί? Είτε εκεί κάπου κοντά, είτε σε μια άλλη περιοχή και τον μετέφεραν εκεί, τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει πέσει από το ύψος αυτό που αναφέρεται, από τη γέφυρα. Όχι, δεν υπάρχει ίχνος ευρήματος που να οδηγεί σε αυτή την εκδοχή. Αν έπεφτε από τη γέφυρα, θα είχε πολλαπλά εξωτερικά κατάγματα που δεν είχε κανένα εξωτερικό τραύμα που να συλλάβει, που να είναι συμβατό με φτώση από ύψος 30 μέτρων. Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Μάτσα, επειδή είστε πολύ έμπειρος νομικός, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι υπάρχει έκθεση γεγονότων και γίνεται αναφορά ως αιτία θανάτου την πτώση? Πώς το εξηγείτε? Δεν είναι ηλίου φαϊνότερο ότι δεν έχει πέσει από εκεί πάνω? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το θέμα να γράψει ότι αυτός έπεσε από εκεί πάνω? Είναι ένα θέμα που για μένα είναι ανεξήγητο και είναι αυτό που οδηγεί σε άλλες σκέψεις, γιατί για τον λόγο που γράφτηκε αυτή η έκθεση. Ναι. Δεν μπορεί να πέσει ένας από ύψος 30 μέτρων και να μην έχει εξωτερικές κακώσεις. Ο θαλάσσις δεν είχε καμία εξωτερική κακώση. Θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει βρέξει και το έδαφος να είναι συμπαγές στην πίεση? Αυτό είπε ο δικαστής όταν τον ρώτησα, γιατί δεν είχε ένα αποτύπωμα ή ένα βαθούλωμα στο σημείο που υποτίθεται ότι έπεσε από το γεφύρι. Στο έδαφος. Αλλά αυτό είναι και λίγο, δίνει και μια άλλη εικόνα, διότι αν είναι συμπαγές και δεν αφήνει αποτύπωμα, σημαίνει ότι η πτώση έχει δημιουργήσει σίγουρα μόλοπες, κατάγματα ή επασυρτώσει αίματα. Θα είχε προκαλέσει η πτώση από τόσο αμή ύψος σοβαρά κατάγματα, σοβαρά τραύματα. Ναι. Αλλά όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έχει εξωτερικά τραύματα αφού ήταν συμπαγές στο έδαφος και έπεσε από 30 μέτρα, απάντησε ότι το έδαφος ήταν μπαλακό και απορρόφησε τους κραδούς. Γι' αυτό δεν είχε τραύματα εξωτερικά. Δεν θα είχε αποτύπωμα τότε? Ακριβώς. Άμα το έδαφος ήταν μπαλακό. Ακριβώς. Θα είχε ένα αποτύπωμα οπωσδήποτε. Ναι. Και θα ήταν τόσο μπαλακό που να μην του προκαλέσει το παραμικρό εξωτερικό τραύμα. Κύριε Μάτσα, επειδή ασχοληθήκατε πολύ σοβαρά με την υπόθεση αυτή, ίσως είστε και ο μόνος που έχει ασχοληθεί σοβαρά, πιστεύετε ότι το παιδί αυτό βρέθηκε σε λάθος τόπο τη λάθος στιγμή? Ναι, βρέθηκε σε λάθος στρατόπεδο τη δεδομένη περίοδο. Μάλιστα.
Είχε διαμαρτυρηθεί όμως ότι του κάνανε καψόνια και τέτοια πράγματα στη μητέρα του. Καψόνια, τον έβαζαν και έκανε τις αγκαρίες τους, τον έβριζαν. Πήγαν να τον κάψουν κιόλας. Ζωντανό. Ναι. Όχι, είναι άλλο που σε άλλο στρατιώτη που έγινε αυτό, τον Θανάση, του έβαζαν κόλλες στο χαρτιά, στα μεσοδάχτυλα κάποιοι. Και τα άναβανε, μάλιστα. Και τα άναβαν ενώ κοιμόταν. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς βλέπετε εσείς, πώς σχολιάζετε μάλλον αυτή την πρόθεση του ιατροδικαστή του κυρίου Πανίκου Σταυριανού να ζητήσει την ακύρωση του πορίσματος της θανατικής ανακρίτριας. Να την προσβάλλει δηλαδή μέσα από το δικαστήριο. Ο κύριος Σταυριανός δεν ήταν μέρος της διαδικασίας της θανατικής ανακρίσης. Μέρος της διαδικασίας ήταν το κράτος και η οικογένεια. Συνεπώς δεν νομίζω ότι νομιμοποιείται να προβεί σε τέτοια ενέργεια. Ναι. Και επίσης ενημέρωσε μέσω του τύπου ότι προτίθεται να προβεί σε αυτή την ενέργεια από την ίδια μέρα ή ενωρίς την επόμενη μέρα που εκδόθηκε η απόφαση της τελευταίας θανατικής ανάκρισης. Και εγώ διαρωτούμε, πότε διάβασε αυτή την απόφαση που ήταν 100 σελίδες. Μάλιστα. Και ο δικηγόρος του, διότι είναι μέσα από τον δικηγόρο του που έγινε αυτή η ανακοίνωση, πώς γνωρίζει το μαρτυρικό υλικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η θανατική ανακρίτρια για να καταλήξει στο έβριμα που κατέληξε. Ναι. Πρόκειται για μια επιβόλαια πρόχειρη, εκτιμώ, ενέργεια για δημιουργία εντυπώσεων. Εντυπώσεων εκπρόσωπου για το συγκεκριμένο ιατροδικαστή. Πώς εξηγείται το γεγονός, τώρα το θυμήθηκα, ότι στο στόμα του και στη μύτη του παιδιού βρέθηκε άμμος? Προφανώς μετά την ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δολοφονίας θα τον έβαλαν και προύμητα σε κάποια περιοχή που είχε άμμο. Ναι. Του προκάλεσαν ίσως και με αυτόν τον τρόπο πέραν του τρόπου που τον που φαίνεται ότι τον έπληξαν, δηλαδή με το χέρι, να του προκάλεσαν και με αυτόν τον τρόπο είτε πριν είτε μετά αυτά τα οποία φέρονται στα μαλλιά του, στα ρούχα του κλπ. Πάντως το ποτάμι δεν έτρεχε εκείνη την περίοδο για να μεταφέρει άμμο στο στόμα του παιδιού? Όχι, δεν έτρεχε. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται και από το ρυθμόμετρο που υπάρχει στο ποταμό αυτό, αλλά και από τη μαρτυρία του λειτουργού του τμήματος υδάτων στην περιοχή. Μάλιστα. Τώρα, ας ελπίσουμε ότι οι δύο ανακριτές θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά, αντικειμενικά, και μακάρι κάποια στιγμή να λάμψει αλήθεια και να παρουσιάσουν ενώπιον του δικαστηρίου τους δολοφόνους του Θανάση. Μακάρι. Μακάρι να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, αντιλαμβάνεστε, λόγω της παρόδου μεγάλου χωρικού διαστήματος, της ελλιπούς πρόχειρης έρευνας που έγινε τόσο ιατροδικαστικά όσο και από όψεως αστυνομικών ερευνών, και ασφαλώς και λόγω της παρόδου του μεγάλου χωρικού διαστήματος. Αλλά ναι, μετά και την απόφαση της θανατικής ανακρίτριας ότι πρόκειται για δολοφονία, αυτό ενισχύει την άποψη ότι υπάρχουν δολοφόνοι και τίποτα δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Κύριε Μάτσα, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο να έχετε, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο